να έρθω σε εσάς εδώ με τα παιδιά της Λίκης, ότι εγώ θα ξαναπάω πάλι μέσα. Μάλλον θα πάμε για μέχρι 15 τους παίκτες που είναι ελεύθεροι. Κάναμε προσπάθειες για 2-3 πολύ αξιόλογες περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο στο δικό μας σχέδιο ότι δεν έρχονται αυτοί οι παίκτες. Γιατί μας προτείνανε πραγματικά εξαιρετικούς παίκτες. Και κάναμε ο Βραζιλιάνος Μεσάνδρος και τον Βεβίκα. Και εγώ έτσι πλάγι όταν μας το προτείνανε. Πώς μπορεί να έρθει αυτό σε εμάς. Και κι άλλα παιδιά αξιόλογα. Είχαμε έναν Αλβανό στα Χαριά, ο Στήρα Χρόνο Διευθύνης, με καλές πληροφορίες από παιδιά που πήρα από Αλβανούς που είχα στην δουλειά μαζί. Προτίμησε στην Πολωνία. Αντιλαμβάνεσαι ότι το τι ακούνε για την Ελλάδα δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό λέγαμε από την αρχή να πάμε σε κάποιες τις εκ των έσω, δηλαδή μέσα από το ελληνικό χώρο που θα είναι πιο ανθεκτική και στο οικονομικό. Δηλαδή αν καθυστερήσει να πληρωθεί, να μην έχει την κλίνη αυτή που έχει ο Ολλανδός, ο Γάλλος, ο Κοινότητας, κάτι τον άλλο. Θα προσπαθήσουμε όμως, πρώτα απ' όλα να ξεπεράσουμε αυτό το παιχνίδι με τον Όφη, να είμαστε πιο ήρεμοι, να κάνουμε την καλύτερη επιλογή, γιατί πραγματικά θα ευχαριστούμε και την βοήθεια. Ενός παίκτης ο οποίος θα μας δίνει εύκολα τις ισχύσεις του κόλπου, χωρίς αυτός να είναι ο τελικός αποδείκτης.